στην επιμονή του να μιλάει για νοθεία. Ναι. Καλησπέρα, Μιχάλη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου των δικηγόρων του πρόεδρου Τραμπ. Την είχε ανακοινώσει μάλιστα ο ίδιος. Επικεφαλής της ομάδας αυτών των δικηγόρων ήταν ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο προσωπικός του δικηγόρος, που ανέλαβε και την ευθύνη της αυτής της προσπάθειας να αλλάξει, δηλαδή μέσω της δικαιοσύνης, το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτή την ώρα ομιλεί για την πολιτεία της Πενσιλβάνια. Υποστήριξε ότι έγινε εκλογική απάτη, ότι χιλιάδες επιστολικές ψήφοι δεν έχουν εξεταστεί αν είναι γνήσιοι. Επανέλαβε πολλές φορές ότι πρόκειται για εκλογική απάτη και νοθεία. Ισχυρίστηκε ότι δεν επέτρεψαν σε χιλιάδες πολίτες, προφανώς ρεπουμπλικάνους, και δεν τους επέτρεψαν να ψηφίσουν. Οι δικηγόροι αυτοί πιστεύουν ότι έγινε νοθεία σε αρκετές πολιτείες. Μίλησαν για την Ατλάντα, το Μίσιγκαν, το Γουισκόνσιν, βεβαίως για την Πενσιλβάνια. Έτσι, εκεί στοχεύουν, διότι είναι πολλοί εκλέκτορες. Κάθε μέρα ζητάει επανακαταμέτρηση σε μια πολιτεία. Αλλού ζητάει επανακαταμέτρηση, αλλού αποσύρουν τις θέσεις τους. Είναι ένας μήλος, βέβαια, αλλά έχει πολύ σημασία το μήνυμα του κ. Τραμπ, ο οποίος είπε ότι οι δικηγόροι του θα δείξουν ένα πολύ σαφή και βιώσιμο δρόμο για τη νίκη του. Αυτό που είπε στην αρχή στην εισαγωγή σου, ότι επιμένει στη νίκη, σου λέει ότι πιστεύει ότι νίκησε. Διότι όχι μόνο αφισβητεί τη νίκη του κ. Μπάιντεν, αλλά ισχυρίζεται ότι οι δημοκρατικοί συμμετείχαν σε εκλογική απάτη. Και αυτό είναι μια πολύ βαριά κατηγορία. Ο ίδιος ο πρόεδρος μίλησε σήμερα μέσω του Twitter, πάντα, Μιχάλη, ότι για χιλιάδες πολίτες στην Πενσιλβάνια που ψήφισαν ενώ έχουν πεθάνει, βέβαια όσων είχαν δώσει τα ονόματα τις προηγούμενες μέρες, οι άνθρωποι εμφανίστηκαν και είπαν όχι, είμαστε ζωντανοί. Επίσης ισχυρίστηκε ότι πολλές χιλιάδες πολιτών σε όλη τη χώρα έκαναν το ίδιο, δηλαδή ενώ είναι νεκροί, ψηφίζουν. Τώρα πώς θα γίνει, πώς γίνεται αυτό, τι να σου πω, μόνο στο μυαλό του κ. Τραμπ. Έπασε εκτός οι ισχυρισμοί για νοθεία, βέβαια, και εκλογική απάτη αντιμετωπίζονται με ειρωνία από τους δημοκρατικούς. Αλλά υπάρχει και μια ανησυχία στο στρατόπεδο του κ. Μπάιντεν, διότι εκφράζονται φόβοι ότι ο θυμός του πρόεδρου Τραμπ για την ήττα είναι τόσο μεγάλος, που δεν θα έχει πρόβλημα να κάνει και πόλεμο, ξέρεις, απλά για να εκτροχιάσει την προεδρία του κ. Μπάιντεν. Τους ανησυχεί πολύ η αιμονή του τις τελευταίες 10 μέρες με το Ιράν, Μιχάλη. Και το γεγονός ότι επειδή το σταμάτησε ο Μάικ Πομπέο την πρώτη φορά, δεν είναι βέβαιο ότι θα τον πείσει και την επόμενη φορά. Γενικά η κατάσταση δεν είναι καλή και δεν βλέπουμε βελτίωση τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες. Η διαδικασία της μετάβασης στη νέα κατάσταση δεν έχει ξεκινήσει καν, για να φανταστείς. Και κοντά σε όλα αυτά έχουμε και το πρόβλημα της πανδημίας. Κυκλοφορούν σήμερα πολλές φήμες για την ανάγκη να κλείσει η χώρα, ξέρεις, καθώς έχουν αυξηθεί δραματικά και τα κρούσματα και οι θάνατοι. Δυστυχώς, Μιχάλη, επικρατεί αυτό το χάος. Ο πρόεδρος δεν κυβερνά στην ουσία και ουδής είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις. Πριν από λίγο, η αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία κάλεσε τους πολίτες να μην ταξιδεύσουν σε διάφορες πολιτείες λόγω της γιορτής των ευχαριστειών. Είναι την άλλη εβδομάδα. Και είπε να μείνουν στα σπίτια τους, διότι με τον τρόπο αυτό θα αποφευθεί περαιτέρω αύξηση και των κρουσμάτων και των θανάτων. Ό,τι και να συμβεί, μέσα σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα, 20 Ιανουαρίου είναι η μέρα εγκατάστασης ή μπορεί να έχουμε και εδώ ανατροπές? Όχι. Η μέρα εγκατάστασης δεν αλλάζει ποτέ. Μάλιστα, δεν αλλάζει ποτέ. Άρα, ό,τι να γίνει, θα γίνει μέσα σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορούμε με σεισμούς, καταποντισμούς, αλλά ούτε και με αυτό. Πρέπει στις 20 Ιανουαρίου. Στις 20 του μήνα να ορκιστεί είτε ο νέος πρόεδρος ή να ορκιστεί ξανά ο κύριος Τραμπ. Ένα από τα δύο. Δεν μπορεί η Αμερική να έχει δύο πρόεδρους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Καλό σου βράδυ. Ποινή φυλάκιση επέβαλε.